Ερευνητές από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης ανέπτυξαν μια φορητή μονάδα αφαλάτωσης με βάρος λιγότερο από 10 κιλά, που μπορεί να αφαιρέσει εύκολα διάφορα σωματίδια και άλατα για να μετατρέψει το θαλασσινό νερό σε πόσιμο. Η φορητή αυτή συσκευή, που απαιτεί λιγότερη ενέργεια από έναν φορτιστή κινητού τηλεφώνου για να λειτουργήσει, παράγει αυτόματα πόσιμο νερό σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η τεχνολογία λειτουργεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Σε αντίθεση με άλλες φορητές μονάδες αφαλάτωσης που βάζουν το νερό να περάσει μέσα από φίλτρα, αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για την αφαίρεση σωματιδίων από το νερό. Η μονάδα αφαλάτωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές με πολύ περιορισμένους πόρους σε πόσιμο νερό, όπως κοινότητες σε μικρά νησιά ή σε φορτηγά πλοία. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές ή στρατιώτες που συμμετέχουν σε μακροχρόνιες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι φορητές μονάδες αφαλάτωσης που διατίθενται στο εμπόριο απαιτούν συνήθως αντλίες υψηλής πίεσης για την όθηση του νερού μέσα από φίλτρα. Η συσκευή που δημιούργησαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης όμως βασίζεται σε μια τεχνική που ονομάζεται Ion Concentration Polarization ή ICP. Αντί να φιλτράρει το νερό, η διαδικασία ICP εφαρμόζει ένα ηλεκτρικό πεδίο σε μεμβράνες που τοποθετούνται πάνω και κάτω από ένα κανάλι νερού. Οι μεμβράνες αποθούν θετικά ή αρνητικά φορτισμένα σωματίδια, συμπεριλαμβανομένων μορίων αλατιού, βακτηρίων και ιών, καθώς αυτά περνούν στο κανάλι. Τα φορτισμένα σωματίδια διοχετεύονται σε ένα δεύτερο ρεύμα νερού, που τελικά αποβάλλεται. Η διαδικασία επιτρέπει στο καθαρό νερό να περάσει μέσα από το κανάλι. Δεδομένου ότι απαιτεί μόνο μια αντλία χαμηλής πίεσης, το ICP χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια από άλλες τεχνικές. Ωστόσο, η τεχνική αυτή δεν αφαιρεί πάντα όλα τα άλατα που επιπλέουν στη μέση του καναλιού. Έτσι, οι ερευνητές έχουν προσθέσει και μια δεύτερη διαδικασία, γνωστή ως ηλεκτροδιάλυση, για να αφαιρεθούν τα υπόλοιπα ιόντα αλάτων. Οι ερευνητές σχεδίασαν τη συσκευή για χρήση από μη ειδικούς και με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία αφαλάτωσης και καθαρισμού του νερού. Μόλις το επίπεδο του αλατιού και ο αριθμός των σωματιδίων μειωθούν σε συγκεκριμένα όρια, η συσκευή ειδοποιεί τον χρήστη ότι το θαλασσινό νερό έχει μετατραπεί πλέον σε πόσιμο. Οι ερευνητές δημιούργησαν επίσης μια εφαρμογή για smartphone που μπορεί να ελέγχει τη μονάδα αφαλάτωσης ασύρματα και να αναφέρει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα αλάτων στο νερό. Μετά από τα πειράματα στο εργαστήριο, οι ερευνητές δοκίμασαν τη συσκευή και σε πραγματικές συνθήκες. Τοποθέτησαν το κουτί κοντά στην ακτή και πέταξαν το σωλήνο τροφοδοσίας στο νερό. Σε περίπου μισή ώρα, η συσκευή είχε γεμίσει ένα πλαστικό ποτήρι με καθαρό πόσιμο νερό. Τώρα οι ερευνητές προσπαθούν να κάνουν τη συσκευή ακόμα πιο φιλική προς το χρήστη και να βελτιώσουν την ενεργειακή της απόδοση και το ρυθμό παραγωγής.